φτάσει κοντά στις εργατικές κατοικίες του Ταύρου, κάνει από σήμερα ο προαστιακός, ο Νίκος Ζηλάκης έχει το ρεπορτάζ. Νίκο. Ο νέος σταθμός λοιπόν φάνη, θα εξυπηρετεί μια από τις πιο πυκνοδομένες περιοχές Αθήνας, θα βρίσκεται κοντά σε εργατικές κατοικίες, μια περιοχή στην οποία μένουν πολλοί εργαζόμενοι, πολλοί συνταξιούχοι και πολλοί φοιτητές. Είχε εγκαταληφθεί εδώ και 4 με 5 χρόνια, τώρα ξαναλειτουργεί. Είναι υπερσύγχρονος και εντάσσεται στο πλαίσιο της ανακαίνησης της γραμμής του προαστιακού από την Αθήνα μέχρι τον Πειραιά. Θα περνούν καθημερινά 36 τρένα που θα εξυπηρετούν τη μετακίνηση από προς την Αθήνα και προς τον Πειραιά. Ο προαστιακός, να αναφέρουμε ότι στο αστικό του κομμάτι έχει το ίδιο στήριο που έχουν και τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή 1 ευρώ και 20 λεπτά. Μέσα για να δούμε, Νικό, τι είπε για το θέμα ο υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδης και θα επανέλθουμε. Μετά από 5 χρόνια, ένας σταθμός που εδώ ήταν χορταριασμένος και εγκατηλημένος ανοίγει σήμερα. 18 τρένα τη μέρα θα πηγαίνουν προς τον Πειραιά και 18-36 συνολικά τρένα την ημέρα προς Αθήνα, που σημαίνει ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αυτό το γρήγορο και φτηνό μέσο.